Θέλω να θέσω και ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους συναδέλφους. Ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ κέριο για την πορεία της Ευρώπης, αν θέλει να είναι δημοκρατική. Το ερώτημα είναι, θα σεβαστούμε τη βούληση ενός λαού, ναι ή όχι? Ο ελληνικός λαός αποφάσισε με τις εκλογές ότι δεν θέλει δάνεια, δεν θέλει αυτό την πορεία, θέλει τη δική του να φτιάξει το δικό του μέλλον. Θα το σεβαστούμε, ναι ή όχι? Δεν είναι θέμα του ελληνικού λαού, είναι θέμα δημοκρατίας. Θα σεβόμαστε τη βούληση ενός λαού, όποιου κι αν είναι, ναι ή όχι? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε και οικοδομεί το παρόν και το μέλλον του και δεν θέλει να τον πνίξουν οι δανειστές του. Οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν πουθενά. Μία λύση μονάχα υπήρχε. Ούτε ρήξη, ούτε υποταγή. Μετά από ένα χρόνο ελάτε να συζητήσουμε. Και αν χρωστάμε, να τα πληρώσουμε. Αν δεν χρωστάμε, να μην πληρώσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Και παρακαλώ, επειδή φεύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 20 μέρες, θέλω στο ερώτημα αυτό ο κάθε βουλευτής να απαντήσει με τη συνείδησή του και να ξέρετε, θα σας κυνηγάει η άποψή μου όπου και αν πάτε και όπου και αν πάω. Ευχαριστώ.